της Ελληνικής Τράπεζας φιλοξενείται απόψε στις τομές. Κυρία Ειρένα Γεωργιάδου, καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα κύριε Τσουρουλή. Συνεπώς, μπορούμε να δώσουμε έτσι μια εικόνα με αριθμούς στο σύνολο, δηλαδή αυτή την ώρα τι έχει αναδιαρθρωθεί περίπου από το κόκκινα δάνεια. Από τα στοιχεία που είχε ενώπιον τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που τέθηκαν ενώπιον του από την Κεντρική Τράπεζα, φαίνεται ότι σε ολόκληρο το σύστημα γύρω στο 50% των δανείων σε όγκο, ναι, και όχι σε αριθμό, έχουν αναδιαρθρωθεί. Και φαίνεται από τα δικά μας στοιχεία ότι ένα ποσοστό γύρω στο 25-30% είναι δάνεια τα οποία έχουμε κατατάξει είτε ως μη συνεργάσιμα είτε ως δάνεια τα οποία δεν μπορούν να βρεθούν βιώσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης. Άρα θα ακολουθήσουμε άλλες νομικές οδούς για την επίλυση του προβλήματος και παραμένει ένα άλλο 20-30% το οποίο βρισκόμαστε σε στάδιο διαβούλευσης, ναι, ή αρχικό στάδιο συνομιλίου. Αυτά που εξακολουθούν να είναι... να θεωρούνται ως κόκκινα δάνεια, ως μη εξυπηρετούμενα. Είναι δάνεια επιχειρηματιών ή είναι δάνεια πρώτης κατοικίας? Για να τελειώνουμε και με αυτή την ιστορία. Είναι απ' όλα, κύριε Τσούρλη. Είναι απ' όλα, λέτε. Είναι απ' όλα, ναι. Άρα υπάρχουν και δάνεια επιχειρηματιών και δάνεια πρώτης κατοικίας. Βεβαίως, ναι. Αλλά εμείς επικεντρωνόμαστε στους μεγαλοφιλέτες. Και είναι και αυτό ήμουν έτοιμος να ρωτήσω, γιατί σας άκουσα να λέτε ότι θα επιλέξετε την νομική οδό. Αυτό σημαίνει ότι θα πάτε να διεκδικήσετε και σπίτια δια της νομικής οδού? Δια της νομικής οδού, σπίτια και πρώτες κατοικίες δεν έχουμε διάθεση να κυνηγήσουμε, εκτός αν πρόκειται για ένα σπίτι τεράστιας αξίας, σε πολλά οικόπεδα, με τεράστιες πισίνες. Ο Κέλλα. Ναι, όπου υπάρχει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη κατοικία στο ίδιο άτομο και αυτό το άτομο μπορεί να έχει τη δυνατότητα αλλά να επιλέγει στρατηγικά να μην πληρώνει. Εκεί θα κυνηγήσουμε. Ναι. Όμως δεν έχουμε καμία διάθεση και το έχουμε δηλώσει και ενώπιον του Προέδρου. Θα συνεχίσουμε να επιδεικνύουμε μεγάλη ελαστικότητα στις ευάλωτες ομάδες. Θα συνεχίσουμε και θα κορυφώσουμε την προσπάθεια αναδιαρθρώσεων για τους μεγαλοφιλέτες. Και θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια και όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας στην περίπτωση των δανειοληπτών που στρατηγικά επιλέγουν να μην ανταποκρίνουν στις υποχρεώσεις τους. Αυτή την ώρα μου λέτε ότι κάποιοι στρατηγικά επιχειρηματίες δεν έρχονται να κανονίσουν τις υποχρεώσεις τους. Πολύ σωστά. Περιμένοντας, ναι, τι? Περιμένοντας ότι... Να το θέσω διαφορετικά. Ναι. Συμφωνείτε με την εκτίμηση του κυρίου Χούριγκαν ότι στην ουσία αυτή η συζήτηση που γίνεται στη Βουλή μεταξύ άλλων περισσότερη ζημιά κάνει παρά να είναι ωφέλιμη? Είχαμε εμείς στην Ελληνική Τράπεζα, είχαμε χθες μια περίπτωση κάποιου μεγάλου επιχειρηματία, ένα δάνειο πολλών εκατομμυρίων, το οποίο ήμασταν έτοιμοι να υπογράψουμε ένα διάρθρωση και ο επιχειρηματίας επέλεξε να φύγει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων γιατί ακούγεται ότι κάτι θα γίνει και θα κουρευτεί το δάνειό του. Άρα όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα όντως δεν βοηθά. Εσείς δεν έχετε τέτοια πληροφόρηση ότι θα κουρευτούν δάνεια? Σε καμία περίπτωση. Ναι. Σε καμία περίπτωση, κύριε Τσουρουλή. Στη γενική ερώτηση αν θα κουρευτούν τα δάνεια, η γενική απάντηση είναι όχι. Ναι. Γιατί όταν κουρευτούν δάνεια πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο αντίκτυπος είναι στους καταθέτες. Ναι. Επειδή υπάρχει τώρα η εργαλειοθήκη όμως, ψηφίστηκαν οι νομοθεσίες, αυτοί όλοι οι στρατηγικοί, αυτοί που επιλέγουν στρατηγικά να μην πληρώνουν, θα τους αναγκάσει κανείς να έρθουν να πληρώσουν ουσιαστικά αυτά που πρέπει να πληρώσει, γιατί είναι τα χρήματα κάποιου άλλου που πήραν? Πολύ σωστά και βλέπουμε, ναι, ότι υπάρχει ανταπόκριση. Ξεκινήσαμε να χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα εργαλεία που μας δόθηκαν και με τον νόμο των εκποίησεων, αλλά τώρα και με τον νόμο της πώλησης δανείων που θα τεθεί σε εφαρμογή. Έχουν ξεκινήσει να υπάρχει ανταπόκριση και από αυτή τη μερίδα των δανειοληπτών. Ναι. Η διαδικασία των εκποίησεων πότε θα τρέξει, λέτε? Η διαδικασία των εκποίησεων είναι μια μακρά διαδικασία, η οποία έχει ξεκινήσει. Δηλαδή, επιστολές στέλνουμε. Ναι. Και στέλνουν και οι άλλες τράπεζες. Όπως έχουμε ενημερωθεί σήμερα και στο Προεδρικό Μέγαρο, όλες οι τράπεζες έχουν ξεκινήσει να στέλνουν επιστολές. Το θετικό είναι ότι. Αλλά πάντως στη λογική που περιγράφατε πριν. Ανταποκρίνονται ότι δεν κυνηγάτε τον μισθωτό, ο οποίος έχει δύο δωμάτια για αυτόν και την οικογένειά του και έχασε τη δουλειά του, ας πούμε, και δεν μπορεί να τα πληρώσει. Κύριε Σουρλή, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις επιδεικνύουμε ελαστικότητα. Έχουμε υπομονή, αντιλαμβανόμαστε και την κοινωνική πτυχή και δεν έχουμε καμία διάθεση να ξεσπιτώσουμε κανένα. Ναι. Αλλά για αυτούς που στρατηγικά επιλέγουν να μην συνεργάζονται, βλέπουμε ότι έχουν ξεκινήσει να αντιδρούν στις επιστολές που στέλνουμε για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Κάτι τελευταίο. Υπάρχει
ενδιαφέρον για την λεγόμενη πακετοποίηση δανείων από ξένα συμφέροντα? Αναμένουμε με μεγάλη αγωνία το νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί ενώπιον του Κοινοβουλίου και εάν και εφόσον έχουμε μπροστά μας την νομοθεσία θα το διερευνήσουμε και αυτό. Ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα.